Πάμε στο κύπελο. Λαμία Ολυμπιακός. Εντάξει, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Δεύτερη φορά τον αποκλείσει η Λαμία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Λαμία πίσω κρατάει μέχρι να φάει το πρώτο γκολ. Μπροστά έχει προβλήματα. Σε βγει ο καλύτερος σέντερφορ της. Αλλά βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα βάλει ένα γκολ διάφουλάρι και δεν θα φύγει από το άντερ το μάτς. Άντερ λοιπόν. Ωραία. Πάμε στο Αγρίνιο που είναι ανεβασμένο με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Πανετολικός μπροστά έγινε πάρα πολύ καλός, πίσω ευάλωτος και τακτικά. Η ΑΕΚ πάρα πολύ καλή στο κομμάτι άμυνας μπροστά και μεμονωμένα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής πάρα πολύ προσεκτικός στην άμυνα. Δεν βλέπω να πέφτουν πολλά γκολ. Γκολ θα μπουν 2-3, δίνει 2 μονάδες. Όπως στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που θα είναι άλλο μάτς, νομίζω θα έχουμε γκολ εδώ. Και θα έχουμε σκορ, αλλά όχι πολύ μεγάλο. Πιστεύω ότι το 2-3 σε συνδυασμό με το 2-3 της ΑΕΚ, που είναι 4 μονάδες, και το άντερ του Ολυμπιακού, είναι γύρω στις 7 μονάδες, μια τριάδα, ένα δεκαρικάκι, να βγάλουμε λίγο το αέριο που έρχεται λίγο τσιμπημένο αυτή την εβδομάδα, είναι μια καλή προσέγγιση. Το Άρης Ατρόμητος είναι ένα μάτς το οποίο πιστεύω θα δούμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Κακά center back του Ατρομήτου. Καλός ο Άρης μέσω επιθετικά, αν εξαιρέσουμε το center for. Μπροστά ο Ατρόμητος πολύ καλός, ο Άρης Καλούτσικος στην άμυνα. Νομίζω ότι το 2-3 και το goal-goal σε συνδυασμό με 2-3 και goal-goal είναι μια πολύ καλή απόδοση που πλησιάζει το πεντάρι. Αν δεν κάνω λάθος, 2-3 και goal-goal συνδυαστικά είναι κοντά στις 5 μονάδες. Θα το παίξω. Πάμε στο κύπελο Ισπανίας. Λοιπόν, μονή αγώνες. Η Βαλένθια είναι σαν τη γυναίκα που έχει εμεινόπαυση. Μια χαμογελάει, μια σε δέρνει, μια σου λέει αγάπη μου, μια σε βρίζει, μια θέλει να πηδηχτεί, την άλλη είναι παρθένα. Δεν βγάζει άκρη. Χ και παράταση. Βλέπω διπλό σε 2 μονάδες το Μιραντέλ Βιγιαρεάλ. Βλέπω άσο και άντερ τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σοσιεδάδ, σφιχτούρα. Αυτό μπορείτε να το παίξετε και 2-3 γκολ. Νομίζω είναι πιο προσιτό, γιατί μπορεί να ξεφύγει, δεν νομίζω να ξεφύγει πάνω από το 2-3 γκολ, ούτε και στο 0-1. Είναι καλή απόδοση. Και ο διπλό και άντερ την Μπαρτσελώνα μέσα στην Μπιλμπάο. Διπλό και άντερ την Μπαρτσελώνα μέσα στο Μπιλμπάο. Αυτά για το κουμάρι. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες.